Αυτή είναι η Χριστίνα. Ναι, είναι η Χριστίνα. Έχει πάλι προβλήματα, βγήκε και άλλο βίντεο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλη την περιπέτεια που έχει και υπάρχουν στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο δύο. Υπάρχουν και άλλα πολλά παλαιότερα έχουν κυκλοφορήσει. Το είπε η ίδια ότι είναι πολλές προσωπικές στιγμές που έχουν διαρρεύσει. Κοίταξε, το μειονέκτημα της συγκεκριμένης είναι ότι κάνει σχέση με μικρότερους. Οπότε έχουν τα μυαλά πάνω το κεφάλι. Οπότε λοιπόν έχουμε κάτι τέτοιο. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση, να σας πούμε κυρίες και κύριοι, ότι εμείς βρήκαμε τον άνθρωπο, βρήκαμε το προφίλ του ανθρώπου που ανέβασε το βίντεο στο ίντερνετ και πραγματικά σας μιλάω, έχω σοκαριστεί πάρα πολύ. Έχω σοκαριστεί. Δεν βάζω κανένα απολύτως στοιχείο, διότι είναι και επικίνδυνο άτομο. Εντάξει, είναι προσωπικά δεδομένα βέβαια. Όχι, άκουσε. Όταν ανεβάζεις στο Instagram τόσα πράγματα, όταν εκθέτεις τον εαυτό σου με αυτόν τον τρόπο, είναι δημόσιο το Instagram και δεν είναι ιδιωτικό. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πεις, α, είναι το προφίλ μου, δεν θέλω να μπεις εσύ μέσα. Όλοι μπαίνουν μέσα. Αλλά το έχεις ανοιχτό. Στην προκειμένη περίπτωση, το παιδί αυτό, μέσα από το προφίλ του συγκεκριμένο, ανακαλύψαν κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα είδαμε ένα βίντεο το οποίο έλεγε πάρα πολλά μέσα. Είδαμε άλλο ένα βίντεο πάλι με μια κοπέλα που ήταν γυμνή πίσω του. Το πρόσωπο της δεν φαινόταν, αλλά φαίνεται ότι το παιδί έχει, πώς είναι, σεξουαλική... Τέλος πάντων, έχει μια μανία να εκθέτει τη σεξουαλική του ζωή. Ναι, μπράβο, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, το βασικότερο απ' όλα, είναι ότι το παιδί αυτό, εάν μπει ένας αστυνομικός μέσα στο προφίλ αυτό, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να τον συλλάβει χθες. Να βάλω ότι συζητάει μέσα για κλοπές, ότι συζητάει μέσα για κάψιμο αυτοκινήτων, ότι τα λέει, μιλάει για τους αστυνομικούς, τους λέει μπάτσους με ένα απέσιο τρόπο κτλ. Δηλαδή, να αρχίσω να λέω τόσα πολλά πράγματα. Και έρχομαι και ρωτάω εγώ, αυτές οι συγκεκριμένες παρέες, οι οποίες, να λοιπόν τώρα τι έκαναν σε μια κοπέλα, την έχουν εκθέσει με έναν απέσιο τρόπο, αλλά αυτές οι συγκεκριμένες παρέες που μιλάνε για τα λεφτά, που μιλάνε για τις ληστείες, που μιλάνε για όπλα, που το δείχνουν κιόλας, όλα αυτά δεν αγγίζουν την αστυνομία. Τους άγγιξε μόνο αυτό που είπε ο κριτικός. Αυτό τους άγγιξε, τα άλλα δεν τους αγγίζουν. Δεν μιλάει κανείς για αυτά τα πράγματα. Να λοιπόν που έχουν άμεση σχέση η κοπέλα αυτή με όλα αυτά που σας λέω. Με όλα αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά βέβαια υπάρχει ένα παιδί που του χρόνου τη σχέση, ότι έχει σχέση μαζί της τώρα, που υπάρχει σχέση με κάποιον, αλλά δεν είναι ο συγκεκριμένος, δεν είναι ο ποδοσφαιριστής. Ναι, θα το πούμε αυτό. Όχι, δεν πούμε τώρα. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Παντού παίζει ότι, και μάλιστα λένε ότι είπε και μέσα η Χριστίνα, η Ραΐσα είπε στον Παναγιώτη, όπως έχουμε βγάλει εμείς, ότι υπάρχει κάποιος έξω που περιμένει τη Χριστίνα. Όλοι θεωρούν ότι είναι αυτός ο συγκεκριμένος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αλλά εμείς έχουμε κάποια μηνύματα στα οποία τον αποκαλεί αδελφούλη. Ναι, είναι τα σχόλια που κάνεις και τις φωτογραφίες. Και τον αποκαλεί αδελφούλη γιατί είναι αδελφικός της φίλος. Δεν είναι σχέση της. Οπότε δεν είναι αυτό. Αυτή η σχέση. Δεν είναι αυτός ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν θέλουμε να πούμε τα όνοματα γιατί είναι, εντάξει, τα παιδιά γιατί να εκτεθούν. Ναι. Λοιπόν, ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δεν είναι η σχέση της, de facto. Επειδή κυκλοφορεί και το προφίλ του Twitter και τα λοιπά, είναι κρίμα γιατί, ναι, δεν είναι, στα μηνύματα το λέει αδελφούλη. Αν μας συνέβαινε κάτι δεν τον έλεγε αδελφούλη. Ναι, όχι, αδελφούλη δεν θα πεις έναν αδελφούλη, θα λέγεις με ένα αδελφούλη. Βέβαια. Θα σε σκότωνα μετά. Να, εδώ πέρα, να επέμπεται σουρού και να με πάει. Το θέμα είναι εδώ πέρα, η Χριστίνα, ότι είναι πάρα πολύ μπερδεμένο κορίτσι. Δηλαδή, κάνει κάποιες επιλογές, οι οποίες από την αρχή φαίνονται λανθασμένες. Δηλαδή, το συγκεκριμένο προφίλ του παιδιού που λέγαμε που έχει κυκλοφορήσει στα ροζ βίντεο, από την αρχή φωνάζει. Μικρή παρένθεση. Mm-hmm. Η ηλικία της Χριστίνας με τη συμπεριφορά της δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Ναι. Συμπεριφορά 15χρονου με μια κοπέλα η οποία είναι 30φεύγα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό 35. Το κομμάτι. 35. Εντάξει, 30φεύγα λέω εγώ. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο. 30 μέσα, 30φεύγα δεν παίζει ρόλο. Είναι 30άρα. Δεν μπορεί να συμφέρει ως 15χρονο. Και να τα αποτελέσματα τώρα που έρχονται. Οι λαθασμένες επιλογές φέρνουν τέτοιες εξελίξεις. Βέβαια, η ίδια δήλωσε ότι ήξερε ότι λειτουργεί. Μετά ανακάλυψε ότι λειτουργεί παράνομα και προσπαθούσε να το συνεφέρει. Ναι. Αλλά αυτό από το προφίλ του συγκεκριμένου παιδιού προφανώς φαίνονταν από την αρχή. Δεν είναι ένα παιδάκι. Παιδί μου, εμείς δεν πήγαμε μέσα και πάθαμε σοκ. Ναι. Σήμερα. Mm-hmm. Μας στείλανε το μήνυμα ποιος είναι αυτός ο τύπος. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας βοηθάτε πάρα πολύ στα ρεπορτάζ που κάνουμε. Γιατί εσείς μας στέλνετε τα μηνύματα και μπαίνουμε μέσα και είναι ένας τύπος ο οποίος από μόνος του τα λέει.
Και παιδιά, να πούμε εδώ ότι δεν ισχύει μόνο αυτό, το ότι και καλά οι παράνομες δουλειές που έκανε είναι το στριπτίζ. Καμία σχέση. Είναι κάτι πολύ βαρύτερο, γιατί νομίζω το στριπτίζ ότι. Δεν θα ήταν παράνομο. Ναι, και δεν θα ήταν παράνομο και ίσως ήταν κάτι το οποίο δεν θα το τόνιζε τόσο πολύ η Χριστίνα. Εδώ, είναι κάτι πολύ πιο βαρύ. Εδώ ο ίδιος λέει με τον δικό του τρόπο, όπως αυτές οι παρέες συγκεκριμένες έχουν ιδιαίτερο τρόπο που τα λένε, μιλάει για τα πιστόλια, μιλάει, σας είπα, για τους αστυνομικούς που τους λέει μπάτσους, μιλάει για κλοπές, μιλάει, ας πούμε, για ξύλο και μπουνιές, μιλάει για απειλές, μιλάει για πάρα πολλά πράγματα, τα οποία καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος που έχει τέτοιο διαστροφικό μυαλό και λέει τέτοια πράγματα, ότι θα κάνει στην πραγματική του ζωή. Εμένα ξέρετε, έχω μια απορία. Από τη στιγμή που αυτό το παιδί τον Οκτώβριο έχει ένα δικαστήριο, το προφίλ του λίγο δεν θα έπρεπε να το φτιάξει? Όχι, γιατί πιστεύει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Καλά, υπάρχουν και κάποια στοιχεία βέβαια τα οποία δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο δικαστήριο. Κοιτάξτε, ναι, αλλά... σίγουρα. Όμως όταν οι συγκεκριμένες παρέες αυτές χρησιμοποιούν αυτά τα πράγματα, σου λέει, εγώ οι άλλοι που τα κάνουν. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ ωραία αυτή, ναι, να κάνουν αυτά. Βέβαια. Λοιπόν, οπότε τώρα έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει η αστυνομία τουλάχιστον ή έστω η ηλεκτρονική, αυτή που έχουν σχέση με τα ηλεκτρονικά μέσα, θα πρέπει λοιπόν να δουν. Ηλεκτρονική δίωξη. Το θέμα, ναι, ηλεκτρονική δίωξη. Θα πρέπει λοιπόν η ηλεκτρονική δίωξη να μπει σε αυτά τα προφίλ μέσα, να τα προσέξει ιδιαίτερα, να τα κοσκινήσει και να δει λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερα απειλητικά τα άτομα, είναι επιφοβά, δηλαδή εγώ είμαι σίγουρος ότι αν έβγαζα το όνομά του, θα κινδύνευε και η ζωή μου. Και μια φωτογραφία να βγάζω. Ναι, θα κινδύνευε και η ζωή μου. Είναι σίγουρο αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τέτοια τα άτομα αυτά, τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουν μια κίνηση για να φάνε κάποιον που τους ενοχλεί. Και ρωτάω εγώ, όταν έφορα παρτίδα όλα αυτά, η ηλεκτρονική δίωξη τι κάνει? Εσείς εκεί πέρα μέσα δουλεύετε, εκεί στη Γαδά δουλεύετε. Γιατί αν εσείς δουλεύατε κανονικά και βλέπατε αυτά τα άτομα, με αυτά που κάνουν με τα όπλα, με τα ναρκωτικά που λένε, με τις κλοπές, με και τους μαζεύατε, το κοριτσάκι αυτό εδώ δεν θα είχε βιώσει όλα αυτά που βίωσε. Δεν πήγαν τόσα ροζ βίντεο στον αέρα, γιατί φανταστείτε ότι μπορεί και να την απειλούσε και όλα στην περίοδο εκείνη που τραβάγανε το βίντεο. Γιατί εγώ τώρα πλέον με αυτό που συνάντησα σε αυτό το προφίλ μέσα, όλα μπορώ να τα φανταστώ. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω. Ότι αν δεν βγάζουμε το όνομα του ανθρώπου, δεν το βγάζουμε προς τα έξω, διότι θα κινδυνεύσουμε και εμείς. Απλά πράγματα είναι. Εάν τολμήσουμε και δώσουμε τα στοιχεία, κινδυνεύουμε και εμείς. Και αυτοί που μας τα δώσανε, μας το πάνε. Καταρχήν και μόνο στις φωτογραφίες που βλέπεις όπλα, ναι. Τελείωσε. Βέβαια. Λες Πανέ Χριστός και Παναγία. Και αυτοί που μας δώσανε την πληροφορία και μας είπαν αυτό το προφίλ, κοιτάξτε για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Και αυτοί μας είπαν, παιδιά, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, δεν σας ξέρουμε, δεν σας γνωρίζουμε. Γιατί αυτοί είναι και επικίνδυνοι. Λοιπόν, το λέω αυτό, το τονίζω για να ξέρετε ακριβώς τι παίζει και ότι το ότι μια κοπέλα 35 χρονών πήγε με ένα 22χρονο, το οποίο μάλιστα έβλεπε στο προφίλ του κάτι τέτοιο και συνέχισε να κάνει παιχνίδι μαζί του, αυτό δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι χρειάζεται βοήθεια και η ίδια. Εντάξει. Καλά, το έχει μετανιώσει. Δεν το έχει μετανιώσει, ναι, αλλά όμως πάει μόνο με πιτσιρίκια, λέει. Τα πιτσιρίκια έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, φταίει και αυτή. Δεν φταίει μόνο η μία πλευρά, φταίει και η άλλη. Δηλαδή, συγγνώμη, εάν βλέπει έναν ο οποίος, να πούμε, παίζει με όπλα, κάνει παιχνίδι και σου λέει, αλλά μωρέ, κάνεις σχέση μαζί του, θα το έκανες? Για ποιο λόγο δεν το έκανες? Συγγνώμη, για ποιο λόγο δεν το έκανες? Θα φοβόμουν, γιατί άμα φύγω από τις παραγωγές θα την πατήσω. Α, μπράβο. Οπότε λοιπόν, έρχομαι και σας ρωτάω τώρα εγώ, για ποιο λόγο λοιπόν η κυρία η συγκεκριμένη δεν σκέφτηκε έτσι απλά και λογικά όπως η Έλενα? Για ποιο λόγο? Οπότε λοιπόν, δεν φταίει αυτός, φταίει αυτή πρώτα απ' όλα. Μετά από εκεί πέρα, δεν δικαιολογώ αυτόν. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτόν. Βέβαια, ένα καθήκη. Σε είναι. Καμία κοπέλα δεν ένα καθήκη αυτό. Είναι, ένα τσογλανάκι είναι, το οποίο να πούμε αυτό το έκανε γιατί τσιγουστάζει για να το παίξει άντρα. Αλλά δεν βγαίνει άντρα, έτσι αδερφούλα βγαίνει. Τα ενίκο μη ενδύμω. Καλά, μην βρίζει. Γιατί? Αριθμοί κινδυνεύουμε. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Σιγά. Σιγά. Έχει φάει τη σομπινιδική από την Ελλάδα, εμένα θα κυνηγήσει. Λοιπόν, απλά το θέμα είναι ότι εγώ δεν τον παρουσιάζω. Ενώ ξέρω ποιος είναι. Ενώ ξέρω και τη μούρη του πώς είναι. Δεν τον παρουσιάζω. Που κανονικά αυτό ήταν μεγάλο θέμα και πρέπει να βγάλουμε το προφίλ του στον αέρα. Μένα αυτός είναι. Πάρτε να το διαπομπεύσουμε και αυτόν. Όπως διαπομπεύσε την κοπέλα. Βέβαια. Κανονικά τι πρέπει να γίνει. Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι. Αλλά έχουμε. Εγώ, όπου τον βλέπετε, μπορεί να το φτύσετε. Το πληρώνεις μετά μια ζωή. Ναι, αλλά αυτό όχι, δεν το πληρώνεις η ζωή. Γιατί δεν μπορεί. Άκουσε. Με τόση παρανομία που υπάρχει. Καταδικαστεί. Άκουσε.
Με τόση παρανομία που υπάρχει, θα καταδικαστεί 1000%. Με τόση παρανομία που υπάρχει στο προφίλ του, δεν είναι ανάγκη. Και είναι και τόσο κόπο, δεν καταβάζει κάτω όλα αυτά. Τι δεν βγάζει κάτω. Βέβαια, υπήρχε στο προφίλ αυτό ένα like από έναν άνθρωπο που δεν το περίμενα ότι θα έκανε like σε αυτόν τον άνθρωπο. Και είναι στην Αθήνα, δεν είναι πάνω. Δεν είναι Θεσσαλονίκη. Τρελάθηκα με το που το είδα. Θυμάσαι, σου είπα το όνομα. Ναι. Ναι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα θα μπουν σε μια σειρά και ότι όταν βγει έξω το Χριστινάκι, δεν θα κάνει τις βλακίες που, που έκανε μέχρι τώρα στη ζωή της. Πιστεύω να πήρε ένα μάθημα. Κυκλοφορεί και δεύτερο ροζ βίντεο όμως. Και δεν είναι όλη η ιστορία. Κυκλοφορεί και δεύτερο ροζ βίντεο. Μα είπε, είπε, υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πολλά. Βέβαια. Υπάρχουν πολλά. Έτσι απλά. Από μια βλακία για να σου δίνουν τα πιτσιρίκια. Που αυτά για να το παίξουν άντρες, να πούμε, θα κάνουν τα πάντα. Τώρα αυτός λέει, παιδιά, αυτή είναι παιδιά. Κοιτάξτε, κοιτάξτε αυτή που την ξέρω η Ελλάδα. Εγώ την έπαιρνα. Τέτοια μαγιά. Τέτοια μαγιά.